Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και να καλωσορίσουμε τώρα την Άννα Ευθυμίου, που είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας, εργατολόγος και πρώην Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κυρία Ευθυμίου. Καλησπέρα και σε εσάς. Περάσατε και από αυτό, από τα δημοτικά, έτσι. Το Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, ήταν πολύ μεγάλο σχολείο της αντιπολίτευσης. Και η αντιπολίτευση είναι ένα είδος μαθήματος. Μαθαίνει δηλαδή και από την αντιπολίτευση πράγματα. Ήταν μια ωραία εμπειρία, την οποία τώρα την κουβαλάω πάνω μου και θέλω να την αξιοποιήσω και να την μεταχειριστώ προς το καλύτερο στον δρόμο για τις βουλευτικές εκλογές. Φυσικά υπό την κρίση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και τα ψηφοδέλτια. Δηλώνετε κι εσείς παρούσα πάντως, θα θέλατε να είστε υποψήφια βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, ακριβώς. Εδώ δουλεύω τόσο καιρό. Ήμουνα το 2015, πέτυχα μια πολύ καλή σειρά με 10.500 σταυρούς. Τώρα ανοίγει ο δρόμος πάντως, γιατί και η κυρία Σπυράκη είπε ότι δεν θα κατέβει εδώ στις εκλογές, γιατί ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να είναι το κυβερνών κόμμα. Ναι. Επομένως αυτό σημαίνει ότι... Πιστεύω ότι ακριβώς επειδή δημοσκοπικά διαφαίνονται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα, παίρνει περισσότερες έδρες, άρα εξ αρχής για τον όποιον θα κατέβαινε, δεν το βλέπω προσωποποιημένα. Mm-hmm. Για τον όποιον θα κατέβαινε, ο δρόμος σαφώς είναι οι πιο ανοιχτός. Πάντως είναι μια δύσκολη μάχη. Mm-hmm. Όχι μόνο, δηλαδή τώρα μιλάμε κυρίως για τις αυτοδιοικητικές, αλλά και η Α Θεσσαλονίκης είναι δύσκολη, έτσι. Δεν είναι εύκολη. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια στην Ελλάδα. Μετά τη Β, τώρα κατατμήθηκε η Β Αθηνών. Α Αθήνας πρέπει να είναι τρίτη, μετά η Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη ή τρίτη, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι δεν είναι εύκολο. Οι πολίτες στην Α Θεσσαλονίκης, που είναι κυρίως αστεί, έχουν μια μόρφωση, ένα επίπεδο κλπ. Σκέφτονται μόνο κομματικά, έτσι στενά, ή μπορεί να σκεφτούν το πρόσωπο, ανεξαρτήτως αν έχει ωραία μάτια, αν είναι μια ωραία γυναίκα, είναι ένας ωραίος άντρας ή οτιδήποτε. Άλλο. Μάλλον θέλετε να πείτε ότι έτσι θα έπρεπε να σκέφτονται. Θα σας βόλευε, λέτε, έτσι, ναι. Εμένα πάρα πολύ. Ναι, γιατί εντάξει, δεν πρέπει να είναι κριτήριό μας αν είναι ωραία γυναίκα, αν έχει ωραία μάτια, αν είναι ένας άντρας όμορφος, γυμνασμένος, σε καμία περίπτωση, και αν βγαίνει στα lifestyle περιοδικά ή τέλος πάντων. Είναι ένας αθλητής καλός. Ναι, ή ένας καλός αθλητής, τι κάνει στην προσωπική του ζωή, ως ωραίος άντρας ή ωραία γυναίκα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Το θέμα είναι πώς θα διοικήσει ή πώς θα πολιτευτεί, τι θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχει κάποιος προσφέρει κάτι στην πολιτική του σταδιοδρομία. Πολιτικά μιλάω, γιατί άλλο είναι το κοινωνικό. Αν θέλεις να κάνεις κάτι κοινωνικό, κάνεις μια κοινωνική οργάνωση και ασχολείσαι μόνο με αυτό. Αλλά επί της ουσίας η Θεσσαλονίκη και η πόλη μας δεν χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Εγώ, κυρία Τσόρμπα, τώρα είμαι 38 χρονών. Όταν ψήφιζα πριν 20 χρόνια, άκουγα την ίδια ατζέντα. Ίδια προβλήματα η Θεσσαλονίκη. Ίδια πραγματικά. Τι θα γίνει με την εξωτερική περιφερειακή, τι θα γίνει με την ενεργεια στις δυτικές συνοικίες. Και εδώ στάσιμη δηλαδή. Με το παραθαλάσσιο μέτωπο. Μου τα έλεγαν νωρίτερα οι υποψήφοι στην Καλαμαριά. Των δημοτικών εκλογών. Τα μετέφεραν και οι υποψήφιες μέσω του βήματος που τους δίνεται. Στην εξαιρετική εκπομπή σας θέλω να πολύ. Πω. Ευχαριστώ. Τυχάνει μεγάλης αναγνώρισης. Προσπαθούμε. Και από τους, εγώ το ακούω, και από τους τηλεθεατές. Γίνεται δουλειά στα περιφερειακά κανάλια, πόσο μάλλον σε μια Βεργίνα τηλεόραση που έχει ξεφύγει, νομίζω. Δηλαδή μόνο η εμβέλεια αφορά το περιφερειακό κανάλι πια. Γιατί μας περιορίζει και δεν έχουμε την άδεια για να είναι πανελλαδική. Εγώ σας έλεγα και πιο πριν ξεκινήσουμε, ότι εμπιστεύομαι τα περιφερειακά κανάλια. Έχουν μεγάλη δύναμη και φωνή και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και εμείς που πολιτευόμαστε και θέλουμε να γίνουμε βουλευτές. Εγώ το έλεγα και όταν ήμουν αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Βορείου Ελλάδος. Θα αντιγυρίσω την εφιλοφρόνηση, την οποία είμαι βέβαιη ότι πιστεύετε έτσι κι αλλιώς. Και θα πω ότι γι' αυτό και θα πρέπει και οι πολίτες να εμπιστευθούν νέους ανθρώπους επιτέλους, να νεωθούν αυτοί που βγαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να στείλουμε δηλαδή, όχι με το κριτήριο μόνο της ηλικίας, το νέος δεν πηγαίνει με αυτό. Ναι, γιατί και εσείς είστε μια πάρα πολύ αξιόλογη. Αλλά δεν είμαι νέα, αυτό θέλετε να πείτε, όχι, κυρία Ευθυμίου. Στα κοινά, όχι, είστε νέα, πολύ παραγωγική ηλικία μας είμαστε ούτως ή άλλως. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είστε 25 χρονών, δεν είμαι 25 χρονών, άρα δεν είναι το κριτήριο το ηλικιακό, είναι το τι έχεις στο μυαλό σου να προσφέρεις, το τι έχεις κάνει στην κοινωνία, μια πολύ καταξιωμένη δημοσιογράφος, δικηγόρος. Ας αφήσουμε εμένα και ας πάμε λοιπόν, να πω ότι όταν θα κατέβω θα χρειαστεί να μου τα πείτε, θα κατέβω σε εκλογές. Θέλω να πω ότι να έχεις κολλήσει ένσημα είναι πάρα πολύ βασικό, να ξέρεις πώς βγαίνει ο μήνας σου, πώς θα διαχειριστείς τα έξοδα σου, τον εργατολόγος και με τα ένσημα τα γνωρίζετε πολύ καλά, όλα αυτά θα μας τα πείτε. Τα πάω καλά με αυτά.
να δούμε λίγο τι γίνεται στην επικαιρότητα και αναφέρουμε πώς αισθάνεστε εσείς. Εσείς, ως νέα, ακόμη πολύ νέα γυναίκα, παρά την μεγάλη εμπειρία και, και τα ένσημα που λέτε, που βλέπετε ότι πάμε πάλι σε εκλογές με μια σκανδαλολογία, με αποκαλύψεις, με σκευωρίες, με Νοβάρτης από τη μία, με Πετσίτη, με διάφορα τέλος πάντων που βλέπουμε και που ίσως να γίνουν ακόμη περισσότερο έντονα το επόμενο διάστημα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά που γίνονται, από όπου και αν γίνονται, και όπου αποσκοπούν, θεωρώ ότι στην ουσία αποξιώνουν την ίδια πολιτική και τους πολιτικούς. Δηλαδή ο πολίτης όταν βλέπει όλη αυτή τη σκανδαλολογία λειτουργεί ισοπεδωτικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Για μένα είναι καταστροφικό. Σου λέει είστε όλοι οι ίδιοι. Και με το πίσω από το ίδιο είστε όλοι κρύβεται μια αντίδραση. Και πίσω από την αντίδραση κρύβονται και φαινόμενα ακραία μετά. Πάμε στα άκρα, δεν πάμε στο μέσο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μετά χάνεται και η ελπίδα. Το βλέπω σε πάρα πολλούς συμπολίτες μου αυτό. Άρα εμείς πρέπει να αναγεννήσουμε την ελπίδα. Πρέπει να δώσουμε ένα όραμα, ένα κίνητρο. Όλη λοιπόν αυτή η σκανδαλολογία προφανώς αποσκοπεί στην, όλα αυτά που γίνονται με την Νοβάρτης. Την Νοβάρτης είναι ένα σκάνδαλο. Δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς αυτό. Το θέμα είναι πώς εκμεταλλεύεσαι το σκάνδαλο, πρώτον αυτό. Γιατί το εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση σε μία περίοδο που πάμε προς τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές, άρα δημιουργεί μία τέχνη έντος, μία πόλωση. Και επίσης εκτιμώ ότι και με τον τρόπο που το εκμεταλλεύεται, ενώ άλλους κατηγορεί ότι θέλουν να χειραγωγήσουν τη δικαιοσύνη, το κάνει και η ίδια η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Οπότε ας αφήσουμε, επειδή είμαι και συλλειτουργός της δικαιοσύνης ως δικηγόρος και ασκώ το λειτουργήμα αυτό, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κρίνει απερίσπαστη. Γιατί έτσι θα καταλάβει και ο κόσμος και θα αρχίσει να αποδέχεται κάποια πράγματα καλύτερα. Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι σκευωρία, ότι δεν έχει την οσμή σκανδάλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει πολλάκις ότι είναι σκάνδαλο. Το έχει πει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι πόσο αυτό άπτεται των πολιτικών προσώπων. Mm. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε και θα το εξετάσουμε. Ακόμα για τα υπόλοιπα πρόσωπα, τα πολιτικά, πλην του ενός δεν έχουν βρεθεί αποχρώσεις ενδείξεις. Αν αυτές διερευνάει η δικαιοσύνη, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να τις διερευνήσει και να δούμε πού θα καταλήξει. Είστε και νομικός βέβαια, αλλά έτσι στον τίτλο έβαλα και ο ρόλος της δικαιοσύνης. Είχαμε και μια ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ο κόσμος, ξέρετε, επειδή είστε και άνθρωπος που μιλάτε με πολύ κόσμο, έχει αρχίσει πια να μην εμπιστεύεται κανένα θεσμό. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Εκεί θέλω να κατατείνω, γιατί όταν και βλέπει ο κόσμος, μα ο κόσμος έχει αντίληψη τώρα, το συζητάμε, και βλέπει ότι με μεθόδους τέτοιες προσπαθείς να χειραγωγήσεις τη δικαιοσύνη, σου λέει, α, αυτό που έχω πιο ιερό από όλα φαίνεται ή κάποιοι προσπαθούν να το χειραγωγήσουν και αν αυτό γίνεται, όχι, εγώ δεν θα ήθελα να το πω αυτό από τη θέση μου, σε καμία περίπτωση πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολύ άξιοι και έντιμοι δικαστές, υπάρχουν όμως και κάποια φαινόμενα τα οποία είδαμε και στο παρελθόν ότι είναι καταδικαστέα, αλλά ο κόσμος έχει αυτή η ουσία ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς και η δικαιοσύνη, η εκτελεστική εξουσία, όλα αυτά είναι θεσμοί τα οποία δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που περνάνε μεγάλη κρίση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είναι αυτό που λένε ότι δεν είναι μόνο οικονομική η κρίση, έχει χτυπήσει και... Ναι, η κρίση είναι πρωτίστως ηθική κοινωνική και στη συνέχεια εκτιμώ ότι έχει επενέργειες στην οικονομική διάσταση. Δηλαδή ήταν το τελευταίο που έπιασα, αλλά βλέπατε και τα προηγούμενα χρόνια πώς ζούσαμε και όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι... τόσο το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε περισσότερο και η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας πάνω στα προηγούμενα χρόνια και μια βαθιά και σωστή αυτοκριτική. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πολύ την γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι είναι πιο υπεύθυνο ως κόμμα και έχει δείξει πιο υπεύθυνη στάση ως προς την εξουσία και τη διαχείρισή της σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης και μετά. Τώρα μπορεί οι εθνικές εκλογές ακόμη να αργούν. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνουν Οκτώβριο? Εμείς τις θέλουμε και αύριο τις εκλογές. Καλά, το τι θέλετε, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το έλεγε από την άλλη μέρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Εκτιμάτε ότι θα γίνουν Οκτώβριο? Ο κύριος Τσίπρας είπε, ο πρωθυπουργός είπε ότι θέλει, η διάθεσή του είναι να γίνει Οκτώβριο. Αυτό το έχει δηλώσει, που κορυφαία κομματικά στελέχη του κύριου Τσίπρα το έχουν δηλώσει, του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αν μέσα σε αυτό βγει και το απρόβλεπτο και το κάτι άλλο ή ενδεχόμενα ένα αποτέλεσμα ευρωεκλογών οδηγήσει και φέρει πιο γρήγορα πιο μπροστά τις εθνικές εκλογές, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι, οι ευρωεκλογές ωστόσο θα γίνουν σίγουρα μαζί με τις αυτοδιοικητικές 26 Μαΐου και ήθελα να ρωτήσω αν συμμερίζεστε στην άποψη του κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη που λέει ότι θα είναι ένα δημοψήφισμα και ότι εκεί θα είναι μεγάλη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ και ο λαός δεν θα ψηφίσει. Αντιλαμβανόμαστε όλοι χαλαρά, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις, αλλά ουσιαστικά θα δώσει και ψήφο, θα δείξει λίγο και τη διάθεσή του για τις εθνικές εκλογές. Εκτιμώ ότι δεν θα είναι τόσο χαλαρή ψήφος. Πιστεύω στο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, όποιο και αν είναι αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πριν με ποια κριτήρια θα ψηφίσει ο κόσμος, δηλαδή πόσο ή όχι δεν θα είναι χαλαρή και πόσο θέλει να είναι τιμωρητική και η ψήφος. Και ήδη βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και μια παροχολογία, που είναι το γνωστό κόλπο που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί... Για προσλήψεις μιλάτε. Για προσλήψεις σήμερα ακούω το πρωί στο ραδιόφωνο 4.500 μονίμων εκπαιδευτικών, αυτή η πλήρης κάλυψη του δημοσίου τομέα. Είναι παλιές πρακτικές όμως αυτές και οι Νέες Δημοκρατίες έχουμε δει. Παλιές, αλλά δεν θα έπρεπε να εφαρμόζονται. Εμείς θέλουμε να φέρουμε το κάτι καινούριο, το κάτι σωστό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει το κάτι καινούριο, αλλά με το ΠΑΣΟΚ προσεγγίζει, όπως βλέπετε. Το παλιό ΠΑΣΟΚ. Το παλιό ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι και η Νέα Δημοκρατία κάνει ανοίγματα, αλλά κάνει ανοίγματα στην κοινωνία με βάση την ιδεολογία της και το πρόγραμμά της και τις νέες ιδέες που θέλει να περάσει. Ενώ ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ανοίγματα με βάση πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν. Έτσι δεν είναι. Καταδικαστεί και πολιτικά, όχι σε κανένα περίπτωση ποινικά, που έχει αποδοκιμάσει ο κόσμος. Άρα, επομένως, είναι δύο διαφορετικές πρακτικές και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως διαφαίνεται και δημοσκοπικά, θα είναι το πρώτο κόμμα. Θα είναι ένα πρόκλημα για μας, για τις βουλευτικές εκλογές. Αλλά να σας πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι άσχετα το αποτέλεσμα, που πιστεύω θα είναι καλό αποτέλεσμα, οι εθνικές εκλογές πάλι θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και με σημαντική διαφορά. Το μακεδονικό θα παίξει ρόλο στην ψήφο των τουλάχιστον της Βόρειας Ελλάδας. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει πραγματικά συγκέντρωση, μάζοξη, τραπέζι που να πάω, που να μην μου θέσουν οι ίδιοι οι πολίτες το θέμα. Και σε εμάς το ίδιο. Ναι. Για εσάς εννοώ, όχι για εμάς. Ναι. Ναι, εσείς και ως κανάλι το έχετε. Το αναδείξαμε πρώτοι νομίζω και συνεχίζουμε να το αναδεικνύουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Είναι ένα μείζον θέμα για εμάς στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτός είναι και ο ρόλος σας ως περιφερειακό κανάλι. Να αναδείξετε τα θέματα που αφορούν εμάς. Αλλά όπου και να έχω πάει, πραγματικά δεν υπάρχει ένας που να μην μου θέσει αυτός. Δεν το έχω θέσει εγώ. Να μην μου θέσουν το θέμα. Επομένως, μας απασχολεί πάρα πολύ. Ξέρετε τι. Εμείς ως Βορειοελλαδίτες και Μακεδόνες νιώσαμε ότι μας πήραν λίγο την αξιοπρέπειά μας, δηλαδή να μας πάρουν τα χρήματά μας, να χάσουμε τον τρόπο ζωής μας και τον ιδιωτικό μας επίπεδο, το ανεχτήκαμε, αλλά δεν δεχτήκαμε να μας πάρουν την αξιοπρέπειά μας. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, πολλοί είναι αυτοί που λένε, κυρία Ευθυμίου, ότι θα ψηφίσουμε πρώτα με την τσέπη μας. Και θέλω λίγο να έρθουμε σε αυτά τα οικονομικά και την καθημερινότητα, γνωρίζοντας βέβαια ότι είστε επικαλούμενοι μάλλον και το γεγονός ότι είστε εργατολόγος. Ο κατώτατος μισθός, ο οποίος αυξήθηκε πολύ λίγο, αλλά υπήρξε μια αύξηση. Η βαριά φορολογία, τα αναδρομικά που άκουγα σήμερα ότι θα διεκδικήσουν και τα ειδικά μισθολόγια αναδρομικά. Και το δημογραφικό, που κάθε τόσο βγαίνει μια νέα έρευνα, πάλι έχουμε μια νέα μελέτη, που έχει να κάνει και με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, που λέει ότι θα τεινάξει και το ασφαλιστικό στον αέρα. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα καθημερινό κλίμα που δεν έχει καθόλου να κάνει με το ότι βγαίνουμε σιγά σιγά από τα μνημόνια. Είναι ένα εκρηκτικό το κλίμα αυτό, διότι δεν εμπεδώνει την εμπιστοσύνη του πολίτη προς αυτά που λέει η κυβέρνηση. Περισσότερο απέχει, τουλάχιστον εγώ κάνω και τα γκάλο που μου μέσα στην αγορά και ρωτάω και ελεύθερους επαγγελματίες ή καταστηματάρχες πώς ήταν το 18, πώς είναι το πρώτο τρίμηνο του 19, ήταν καλύτερο. Δεν έχω στατιστικά στοιχεία ότι η καθημερινότητα των πολιτών βαίνει προς το καλύτερο, παρά όλη αυτή την επικοδοματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σαφώς και πρέπει να υπάρχει. Είμαστε κοινωνικό κράτος, αλλά δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο εκεί. Και αντιλαμβάνεστε τώρα, οι συνταξιούχοι έχουν περικοπεί συντάξεις. Έχουν το άγχος αν θα βγουν τα νούμερα για να μην περικοπούν την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν όλες αυτές οι διεκδικήσεις που πρέπει να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις. Καλώς ή κακώς έχουν βγει, πρέπει να εφαρμοστούν. Δυστυχώς δεν δίνεται μία πνοή ανάπτυξης, καμία πνοή αναπτυξιακή. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά τα επενδυτικά εργαλεία. Δεν έχουν έρθει επενδύσεις. Όχι επενδύσεις να έρθει μία μεγάλη επένδυση απ' έξω, που σημειωτέων διώξανε την επένδυση της Κόσκο η κυβέρνηση μετά την απόφαση του ΚΑΣ και τώρα έκανε, χθες διάβαζα, έκανε συμφωνία με την Ιταλία για να γίνει το λιμάνι αυτή η επένδυση στην Τεργέστη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και το γεγονός ότι δεν έχουν μάλλον για να επανέλθουν γίνουν επενδύσεις εδώ, δεν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσο και αν αυξήσεις τον κατώτατο μισθό, ο εργοδότης σου δεν θα τον έχει, δεν θα έχει να στο πληρώσει.
Τι σημαίνει αυτό αναγκαστικά? Μαύρη εργασία, φόρο διαφυγής, φόρο διαφυγή. Όλες αυτές οι πολύ μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές και η φορολογία έχουν εντείνει τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Αυτό δεν το συζητώ. Οπότε δεν γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Άμα δεν γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, πώς θα σας δώσω συντάξεις? Σε συνδυασμό με το δημογραφικό, όλο αυτό γίνεται ασφυκτικό. Βλέπετε, κυρία Ευθυμίου, ότι πραγματικά η μεσαία τάξη είναι αυτή που έχει το μεγάλο πρόβλημα? Γιατί ακούω τον πρόεδρό σας, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να μιλά ότι θα αποκαταστήσει τις αδικίες της μεσαίας τάξης. Νομίζω ότι η μεσαία τάξη έχει υποστεί την πιο βίαιη προσαρμογή στα χρόνια του μνημονίου και έχει μάλλον και ακόμα περισσότερο στα μνημονιακά χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, διότι η μεσαία τάξη, και ας μην γελιόμαστε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσες είναι στη Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα ακούμε ανακοινώσεις τι κλείνει, τι κλείνει και τι. Και φαντάζομαι και δικοί σας πελάτες. Ναι, έτσι, βέβαια. Είναι αυτοί οι οποίοι. Η μεσαία τάξη, σαφώς. Η μεσαία τάξη. Φυσικά. Είναι αυτή που στηρίζει την οικονομία. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Όταν έρχεσαι και την πλήττεις, γιατί ιδεολογικά δεν συμφωνείς με τη μεσαία τάξη και κάνεις μια ταξική πολιτική, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει ότι εγώ θα εμπιστευτώ τα επιδόματα για να έχω τους φτωχούς φτωχότερους και να τους δίνω ένα κομμάτι ψωμί για να με ψηφίζουν. Όταν λέει ότι εκοστηρίζω το δημόσιο τομέα, κάνοντας προσλήψεις αρθρώες από το παράθυρο, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να απολύσει, περνάει αυτή την προπαγάνδα, ενώ εμείς το τονίζουμε πάρα πολλές φορές και το τονίζω από το βήμα σας. Σας το λέει ο κόσμος, δεν και εγώ θα απολύσουμε. Ότι πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι και νεοδημοκράτες φοβούνται. Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά το έχει πει κατά επανάληψη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι, δεν θα απολύσει. Παρ' όλα αυτά, όμως δεν σημαίνει ότι ο δημόσιο δεν πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία. Αυτό ήθελα να πω, ότι παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ υπέρ της αξιολόγησης. Όλοι δεν είναι έτοιμοι να αξιολογηθούν. Το κατανοώ, γιατί δεν είναι εύκολο μια νοοτροπία α. Θα σας πω, το δημόσιο, παλαιότερα δεν υπήρχαν κριτήρια ΣΕΠ για να μπεις. Άρα κάποιος που τίθεται μπροστά στην αξιολόγηση έχει και αυτή την ανασφάλεια, να πω. Όμως τώρα έχει ανανεωθεί ο δημόσιος τομέας σε μεγάλο βαθμό με κριτήρια του ΑΣΕΠ. Είναι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι εκεί, το ξέρω από το οικογενειακό μου περιβάλλον και δεν φοβούνται την αξιολόγηση. Αν λοιπόν στον υπάλληλο, στον δημόσιο υπάλληλο, πεις ότι του δώσεις να σε εμπιστευτεί ότι η αξιολόγηση θα γίνει με πραγματικά κριτήρια, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Μάλλον εδώ είναι να ανακτήσετε την εμπιστοσύνη. Ακριβώς, ναι, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου ότι η αξιολόγηση θα γίνει, γιατί ούτε και η αξιολόγηση του κ. Τσίπρα έγινε. Δεν έγινε και η υποτιθέμενη και η περίφημη αξιολόγηση. Επομένως, εμείς θέλουμε να το κάνουμε με το σωστό τρόπο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πιστεύει αυτό. Όχι απολύσεις, αλλά αξιολόγηση. Είναι σημαντικό. Και οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα τι θέλουν αυτοί. Πραγματικά υπάρχουν υπάλληλοι που θέλουν, γιατί είναι πολύ σπουδαγμένοι. Σας μιλάω για μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Αλήθεια είναι. Δεν αυτό πρέπει αυτοί να διακριθούν και να πάνε πιο πάνω. Γιατί να μην λειτουργήσει καλύτερα όλα αυτά τα γρανάζια και να πατάξουμε και με αυτόν τον τρόπο τη γραφειοκρατία? Κυρία Ευθυμίου, εύχομαι να σας δοθεί η δυνατότητα να υλοποιήσετε όλα αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Ό,τι και να, όποτε και να είναι, σίγουρα δεν θα είναι οι εθνικές εκλογές πριν τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές. Ναι. Επομένως, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Εύχομαι και καλά. Σε εσάς και στο κανάλι. Εμείς, φίλοι μου, θα πάμε σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον διαιτολόγο και διατροφολόγο, τον Αριστίδη Πατρινό, ο οποίος θα μας έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη σήμερα το απόγευμα με θέμα οι λόγοι που τρώμε παραπάνω. Όλοι εμείς λοιπόν που έχουμε ένα πρόβλημα διαχείρισης του φαγητού, νομίζω ότι μπορούμε να το έχουμε στο νου μας. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.